Καλησπέρα φίλες και φίλοι Πειραιώτισσες, είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης και ανταποκρινόμενος στην ευγενική, να την πούμε έτσι, πρόσκληση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, θα συμμετάσχω στο podcast διαβάζοντάς σας ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημά μου με τίτλο «Ο Βασιλιάς της», το οποίο κυκλοφορεί από το Μάιο του 2020 από τις εκδόσεις Πατάκη. Μιλάει ο Μενέλαος, ανατέλειο που να είναι το άστρο το υπέρλαμπρο της Ελένης. Τεντώστε φίλοι μου τα αυτιά σας. Μην αμφιβάλλετε πως ό,τι θα σας αποκαλύψω, όσο και αν απέχει από τις ηρωικές διηγήσεις με τις οποίες σας έχουν ζυμώσει, είναι η πάσα αλήθεια. Θα μου έπαιρνε να φτάσω από την Πύλο στην Πιτιούσα 2 εβδομάδες το πολύ. Θα τα κατάφερνα και σε 5 μερόνυχτα, αν είχε εξασφαλισμένη τροφή μου. Αφού όμως με είχαν σουρωμαδίσει το λιμάνι, έπρεπε να παλεύω ταξιδεύοντας και για τον επιούσιο. Να πιάνω σκαντζόχυρους, να τους γδέρνω και να τους σουβλίζω. Να καρτεράω έξω από τα κοτέτσια, στις άκρες των χωριών, για να σου φρώσω καμιά νόρνηθα, προσέχοντας μη και με χαμπαριάσουν οι κοκεραίοι και φάω της χρονιάς μου. Να ξεγελάω στην ανάγκη την πείνα μου, κλέβοντας φρούτα και βολβούς. Έβαργες. Μαθημένα τα βουνά στα χιόνια. Κατευθύνθηκα από την Πύλο προς Ανατολάς. Είχα χαράξει στο μυαλό μου πορεία γυαλό-γυαλό. Το να πεζοπορείς πλάι στη θάλασσα είναι πάντοτε πιο ευχάριστο και λιγότερο επικίνδυνο. Άνοιξε, το ξαναλέω. Χαρά Θεών. Ευλογία ανθρώπων. Το κέφι μου σύντομα έφτιαξε. Συνέβαλε αποφασιστικά και μια κυρούλα που τη βοήθησε να ξεκολλήσει το κάρο της από τις λάσπες. Μου το ανταπέδωσε φιλοξενώντας με 2 νύχτες την καλύβα της, την καλοχόρτασα με χάδια και φιλιά. Άμα δεν ήταν τόσο στεμένη, αν το κορμί της δεν είχε ποτίσει κορδίλα, μπορεί και να την παντρευόμουν. Εξακολούσα το δρόμο μου, το δυσάκι μου πλέον φούσκωνε από ένα όχι εντελώς μπαγιάτικο καρβέλι και μισό κεφάλι τυρί. Στη δημοσιά έξω από τις Βιές, την νοτιότερη πόλη της Πελοποννήσου, αντίκρισα ένα θέαμα τόσο ευτράπελο που κόντεψα να κυλιστώ στο χώμα, βαστώντας τη κοιλιά μου από τα χάχανα. Διασταυρώθηκα με μια πομπή, επικεφαλής της οποίας ήταν μια χρυσοστόλιστη καμήλα. Ακολουθούσαν καμία 15 μασκαράδες με πλουμιστά σκουφιά και ρούχα, μεγακοφτιαγμένες μουτσούνες, οι οποίες παρίσταναν, υποτίθεται, τα πρόσωπα των Ολύμπιων. Άλλος περνιόταν για τον Ποσειδώνα, κράδανε μια τρίαινα, άλλος μιμούνταν με την περικεφαλαία και το στερεωτικό του βάδισμα την Αθηνά. Ο Απόλλωνάς τους έκρουε μια λύρα και έψαλνε ντύ παράφωνα, έχοντας κατά πόδας και ένα αγόρι το οποίο βαρούσε ένα τύμπανο. Σωστή κατάρα για τα αυτιά των φιλήσυχων γεωργών. «Καλή σου μέρα, πατριώτη μου», απευθύνθηκε ο καβαλάρης, μόλις που ισορροπούσε στην καμπούρα, σε κάθε βήμα της η καμήλα έλεγε στα τον γκρέμιζε. «Ξέρεις πως πάμε για τη Σπάρτη?» «Σε καλό δρόμο βρίσκεστε», του απάντησα, δίχως και να είμαι απολύτως σίγουρος. Στρίψα αριστερά προς βοράν και πριν μεσημεριάσει θα διακρίνεται στο βάθος τον ορεινό όγκο του Ταΐγετου. Αυτός θα αποτελεί το μπούσουλά σας. Από πού έρχεστε όμως? «Είμαι ο Άναξ της Σύμης, ο θαλασσοκράτορ Νηρέας», μου αυτοσυστήθηκε με στόμφο. Εγώ έβλεπα μπροστά μου ένα τσιλιβήθρα, ένα χαμαντράκι που δεν είχε τίποτα το βασιλικό. Διασχίσαμε το αρχιπέλαγος. Το ένα από τα 3 καράβια μας κάθηκε σε θύελλα τρομερή, έξω από το ακροτήρι του Μαλέα. Είχε στο αμπάρι του ένα εξωτικό πτηνό εκπάγλου καλονής, το οποίο μάλιστα μιλούσε ανθρώπινα. Το πιο πολύτιμό μας δώρο. Ο Νηρέας είχε πάρει ύφος πένθυμο. «Τουλάχιστον σώσατε την καμήλα σας», τον παρηγόρησα. «Την καμήλα την αποκτήσαμε στα Κύθυρα. Την ανταλλάξαμε με 2 τόπια υπερπολίτιμο ύφασμα. Και με ένα ειδήλιο από ελεφαντόδοντο του Φαέθοντος, ιού του Ηλίου», συμπλήρωσε ένας από τη συνοδεία του. «Και για πού ακριβώς το έχετε βάλει?» «Δεν τα έχεις μάθει. Παντρεύει ο βασιλιάς την Δάρεως της Σπάρτης, τη θυγατέρα του, την Ελένη». Νηστήρες καταφτάνουν και από τις 2 όχθες του αρχιπελάγους, φορτωμένοι πρικιά. Θα παραβγούν μεταξύ τους στον πλούτο, στη δύναμη, στην ομορφιά. 2 μέρες θα κρατήσουν οι αγώνες και το φαγοπότη. Το απόγευμα της δεύτερης θα διαλέξει πριγκίψα τον άντρα της, ο οποίος θα κληρονομήσει κάποτε τη Σπάρτη και θα την ενώσει με τη χώρα του. Το αλήθωρο μάτι του Νηρέα έλαμψε. Ο ψευτοαπόλων υπογράμμισε τα λόγια του με μια φάλτσα συγχορδία. Δαγκώντας τη γλώσσα για να μην γελάσω, γονάτισα, προσκύνησα. Και να είχαν βολίες σχετικά με την έκβαση της υπόθεσης, του είπα, στο αντίκρισμά σου διαλύθηκαν οριστικά. Του λόγου σου θα είσαι, το δίχως άλλο, ο εκλεκτός της νύφης. Εσύ θα ηγεμονεύσεις σε Ανατολή και Δύση. Ο Νηρέας κολακεύτηκε. Χάιδεψε το ολοφάλακρο κεφάλι του που το είχε προφανώς αλείψει με λάδι, γι' αυτό και γυάλιζε στον ήλιο. Οι ακόλουθοί σου το χόντεναν κι άλλο,
έχουν μεταφιεστεί τη περίφημη έμπνευση στους Ολύμπιους. Εσύ όμως δεν χρειάζεσαι μάσκα ή κεραυνό. Έτσι κι αλλιώς είσαι φτιστός ο Δίας. Πώς έλενε παλικάρι, καταδέχτηκε ο Νηρέας να ενδιαφερθεί επιτέλους για την ασημαντότητά μου. Σταφυλίνος, δούλος σας. Προορισμό μου έχω τη Χαλκίδα. Εκεί βιοπορίζονται τα αδέλφια μου, ψαράδες. Αφού όμως τύχη αγαθή με έριξε στο διαβευτικό σας δρόμο, επιτρέψτε μου να σας οδηγήσω στο παλάτι του Τυνδάριο. Γνωρίζω άριστα τη διαδρομή, περιπλανώμαι από μικρό παιδί, ανάθεμα την ανάγκη μου. Δεκτών. Σε ονομάζω προπομπό μας, συμφώνησε. Και σου εγγυώμαι ότι όσο καιρό θα σε έχω στις διαταγές μου, δεν θα γνωρίσεις πείνα ή δίψα. Έτσι ακριβώς είναι, φίλη μου. Συμπτωματικά συνάντησα τους φουκαράδες από τη Σύμη. Με το μυαλό μου αποκλειστικά στις σούβλες που θα στείνονταν, στο κρασί που θα έρεε άφθονο και δωρεάν, τους προσχολήθηκα. Ούτε για την Ελένη πήγαινα, ούτε αστείο πράγμα για τον θρόνο της Σπάρτης. Κάλλιστα θα μπορούσα να έχω μείνει άλλη μια νύχτα στο τσαρδί της κορδά της Κυρούλας. Και τότε η ζωή μου και η μοίρα μάλλον της Ελλάδας θα είχε εξελιχθεί τελείως διαφορετικά. Ξέρω τι σκέφτεστε. Ότι κάποιος Θεός κατήφθαινε τα βήματά μου. Αν σας ανακουφίζει να πιστεύετε στο πεπρωμένο, στην προαποφασισμένη μοίρα, ποιος είμαι εγώ να σας το απογορεύσω. Παρηγοριά ασφαλώς η ιδέα πως αφού όχι εμείς οι ίδιοι, μία δύναμη υπέρτατη κρατάει το τιμόνι, κόβει και ράβει. Ελάχιστοι μπορούν να πορευτούν σε αυτόν τον κόσμο δίχως να την καταδεχτούν. Εφόσον όμως το έφερε η κουβέντα, σας το λέω να το ξέρετε. Από το χάος ερχόμαστε και στο χάος καταλήγουμε. Και το ενδιάμεσο, η ζωή, επίσης χάος. Το παλάτι του Τυνδάρεο αποτελούσε μία μικρογραφία των Μυκηνών, χωρίς βέβαια πύλη των Λεόντων. Χωρίς καν πολεμίστες στα τείχη του. Υψωνόταν στην κορυφή ενός δασωμένου λόφου, στα πόδια του εκτινόταν η Σπάρτη. Από τις χαμογελαστές καλοσυνάτες φάτσες που βλέπαμε ζυγώνοντας, συμπέρανε ότι επρόκειτο για έναν τόπο ο οποίος πρόκοβε σε έργα ελληνικά, αμόλυντος από τον δαίμονα του πολέμου. Η εντύπωσή μου κλονίστηκε πολύ σύντομα, μόλις παρακολούθησα τους χορούς τους. Ολόγυμνοι κρατούσαν μητερά σπαθιά, κράβγαζαν άναρθρα. Αγάδεν πέσει στα χέρια τους, έφτασα το κόρφο μου. Μη μας παίρνεις από φόβο, με καθησύχασε ένας ντόπιος. Ξεσπάμε ορχούμενοι. Εκτονώνουμε την κάψα των ψυχών μας. Κι έτσι ούτε καυγαδίζουμε συχνά ο ένας με τον άλλον, ούτε μπλεκόμαστε σε σειράξεις με ξένους λαούς. Η Λακεδαίμων καμαρώνει για τη λεβεντιά της. Αντιπαθεί όμως τις αιματοχυσίες. Να τον πίστευα. Δεν με ένοιαζε και ιδιαίτερα. Μπροστά στα ανάκτορα γινόταν το σώσε. Όπως μου είχε πει ακριβώς ο Νηρέας, κατέφταναν διαρκώς από παντού επίδοξη γαμπρή της Ελένης. Ο γάμος είχε προαναγγελθεί εδώ και μήνες, κήρυκες είχαν ξαμολυθεί σε Ανατολή και Δύση, απορούσα πως δεν είχε πάρει τίποτα το αυτί μου. Οι αφίξ αναγγέλλονταν από τον Χιτελάλη, ο οποίος δεν φιδόταν κολακιών, υποκλεινόταν βαθιά στον εκπρόσωπο και του πιο ασήμαντου ακόμα βασιλείου. Για να μην δημιουργηθεί εντός των τυχών το αδιαχώρητο, μονάχα οι ίδιοι μνηστήρες είχαν δικαίωμα να περάσουν την πύλη, αφού παρέδαν εννοείται τα δώρα τους, τα οποία στηβάζονταν στα κελάρια και στις αποθήκες για να αποτελέσουν την πρίκα της Ελένης. Οι ακολουθίες τους κατασκήνωναν στα Πέριξ. Είχε δοθεί εντολή να τις ταΐζουν και να τις ποτίζουν πλουσιοπάροχα. Θα παρακολουθούσαν τους αγώνες, θα επεφημούσαν όποιον διάλεγε η πολύφερνη νύφη. Θα όμνιαν έπειτα πίστη στη Σπάρτη και ο ένας τον άλλον, θα συνομολογούσαν αιώνια ειρήνη ένθεν και ένθεν του Αιγαίου και θα επέστρεφαν στις πατρίδες τους. Ωραιότατα τα είχε οργανώσει ο Τυνδάριος. Με έναν θα πάντρευε τη θυγατέρα του, όλοι θα το σεβόντουσαν σαν παρολίγων πεθερών τους. Μολονότι ούτε που μου περνούσε από το μυαλό να διεκδικήσω την Ελένη, η ιδέα ότι θα έμενα στην Ήπεθρο με την πλέμπα μου φαινότανε αφόρητη. Λαχταρούσα να βρίσκομαι, σκοπτικός έστω παρατηρητής, στο επίκεντρο των γεγονότων. Έτσι, όταν ο Νηρέας ξεκαβάλισε την καμήλα και κατευθύνθηκε καμαρωτός προς τα ενδότερα, τον ακολούθησα. Μου έφραξαν φυσικά το δρόμο, δεν είχα αναγγελθεί. Πέταξα τότε το προσωπείο του Σταφυλίνου και αποκαλύφθηκα για πρώτη φορά στον ήλικο βίο μου ως Μενέλαος Ατρίδης, πρίγκιπς των Μυκηνών. Οι φρουροί με πήραν στο ψηλό. Θα είχαν σίγουρα σταματήσει κάμπους τρελούς οι απατεώνες που αποπειρώνταν να τρυπώσουν λάθρα στο παλάτι. Τους κοίταξα τότε σκαιά. «Φωνάξτε αμέσως στο Τυνδάριο», διέταξα. «Μη σας γα...».
Από πού αντλούσα τέτοιο θάρρος? Πώς είχε ξαφνικά ξυπνήσει το ηγεμονικό μου αίμα? Όσο καθυστερείτε, τόσο πιο βαθιά θα οργώσει η βοηδόπα τις κουαλιάρικες πλάτες σας, τα νερουλά σας κολλάρια. Τους απειλούσα ο κουρελής με μαστίγωμα. Και εκείνοι, αντί να με πιάσουν στις κλωτσιές, έστειλαν ένα πιτσιρίκο με το μήνυμά μου στα βασιλικά δώματα. Τα πάντα, φίλοι μου, εξαρτώνται από το ύφος. Δεν βγήκε προς συνάντησή μου ο Τυνδάριος αυτοπροσώπος. Εμφανίστηκε ωστόσο μετά από κάμποση ώρα η Άνασα, η Λίδα, συνοδευόμενη από το γιο της τον Κάστορα. Θα έχετε σίγουρα ακούσει πράγματα και θέματα σχετικά με τη Λίδα. Η φήμη της όχι απλώς επιβιώνει, μα και θεριεύει με το διάβα του χρόνου. Παραμυθιάζει τις νεότερες γενιές. Λοιπόν, η Λίδα που εγώ γνώρισα ήταν μια θεότρελη γυναίκα. Ντυμένη πάντα στα χρυσά, μπογιατισμένη τόσο έντονα στο πρόσωπο, ώστε να μην διακρίνεις καλά-καλά τα χαρακτηριστικά της, σου απευθυνόταν με μια ψεύτικη φωνή, αφύσικα βαθιά, προορισμένη να σε υπνοτήσει. Εξίσου προσποιητές ήταν και οι κινήσεις της. Βάδιζε υπερβολικά αργά, σαν πως να κινδύνευε ανά πάσα στιγμή να στραβοπατήσει, να πέσει και να συντριβεί σε χίλια θρύψαλα. Τα χέρια της αντιθέτως τα κουνούσε αδιάκοπα καθώς μιλούσε. Τα έπλεκε και τα ξέπλεκε, τα τέντωνε εύνης προς το μέρος σου, λες και ήθελε να σε σουβλήσει με τα μακριά της νύχια, να σε τυφλώσει με τη λάμψη των δαχτυλιδιών της. Το πιο τρομακτικό όλων, πίστευε η Λίδα απόλυτα, μέχρι τα φιλοκάρδια, στον μύθο της. Ότι είχε κλέψει παιδούλα σχεδόν την καρδιά του Δία, πως τον είχε αναγκάσει να μεταμορφωθεί σε κύκνο για να σμίξει μαζί της και είχε έπειτα γεννήσει δύο πελώρια αυγά. Από το ένα είχαν δήθεν βγει η Κλυτεμνίστρα και ο Κάστορας. Από το άλλο, ο Πολυδεύκης και η Ελένη. Έχω γνωρίσει τη ζωή μου κάμποσα φουσκωμένα ασκιά, άρχοντες και πολέμαρχους, που κατασκευάζουν ένα τρισένδοξο παρελθόν, συγγένειες με θεούς, υπερφυσικά κατορθώματα, που πληρώνουν αδρά ειδούς και ζωγράφους για να τους υμνούν. Ο Λαουτζίκος εντυπωσιάζεται, ψαρώνει. Έχει ανάγκη από ήρωες. Οι ίδιοι, ωστόσο, στιγμή δεν ξεχνούν ότι οι βιογραφίες τους είναι πλαστές, πως παρασάγκας απέχουν από την αλήθεια. Η Λίδα όχι. Όποτε άκουγε κάποιον λιράρι να της πλέκει το εγκόμιο, μισόκλινε χιλιάρες κατά μάτια, τον διέκοπτε κάπου-κάπου για να προσθέσει μία ακόμα λεπτομέρεια. Αναπολούσε, νοσταλγούσε, ό,τι δεν της είχε συμβεί ποτέ. Μέχρι τελευταία στιγμή της ζωής της, ήταν πεπισμένη πως δεν θα πέθαινε. Θα εμφανιζόταν ξανά το γλυκό πουλί της νιώτης της και θα την ανέβαζε στις φτερούγες του, στον Όλυμπο. Τη λυπάστε? Μήπως ενδόμηχα τη ζηλεύετε και λίγο? Εν πάση περιπτώσει, η Λίδα με αναγνώρισε. Είσαι απαράλλακτος η μανούλα σου η Αερόπη. Μέχρι και τις φακίδες της έχεις κληρονομήσει. Παραμερίστε να περάσει, διέταξε τη φρουρά. Σας είχαμε, κοκκινομάλι μου, για μακαρίτες. Και σένα και τον άλλον, το πρωτότοκο του Ατρέα. Δεν μου έρχεται τώρα το όνομά του. Αγαμέμνον. Αγαμέμνον, άγια σου. Από τη μέρα που ορφανέψαμε, κυρά, τραβήξαμε του λιναργού τα βάσανα. Να ζήσαμε. Και γίνεται και οι δύο, εσύ τουλάχιστον έγινες κοντζάμ λεβέντης. Μέφτσε με αματιάς. Χαμογέλασα ντροπαλά. Ο θρόνος όμως των Μυκηνών δεν σου ανήκει. Κάθεται πάνω του ο Θιέστης. Θα τον διαδεχθεί ο γιος του Αίγιστος. Τον είχαμε γνωρίσει πρόπερσι σε μια θαλάσσια εκδρομή. Δεν ήρθε ζουγά μου σε Ελένης μου. Είναι πολύ μικρούλης ακόμα για να τη διεκδικήσει. Σωστά συγκατάνευσα, ενώ από μέσα μου υπολόγιζα την ηλικία του Αίγιστου. Θα είχε καβατζάρι σίγουρα τα 20, ίσως και τα 25. Τρίχης μου, έλεγε η Λίδα. Κάποιος άλλος λόγος θα υπήρχε. Δεν έχεις μενελέ, Βασίλειο, δεν μπορείς συνεπώς να ονομαστείς μνηστήρια της Ελένης, κατέληξε. Και νάχα, σιγά μη προτιμούσε η θυγατέρα σε μένα. Έχουν για το χατήρι της πέφτει στη Σπάρτη τόσα παλικάρια. Η μύθε, η σωστή. Τι πρέπει άρα να γίνει, να σε διώξουμε από το παλάτι, να φανούμε στις χαρές μας αφιλόξενοι? Πού ακούστηκε τέτοια ντροπή? Κάτσε εδώ, αγόρι μου, μαζί μας. Πάρε μέρος στα γλέντια και στους αγώνες. Ξεδίπλωσέ μας τα χαρίσματά σου. Το μέγιστο καλό, χίλια μικρά καλά φέρνει μαζί του. Θα σας ποτίσει όλους σας χρυσή βροχή, είπε, και πρόσταξε να μου φερθούν σαν να μου Βασιλόπουλο κανονικό, και όχι έκπτωτος, παρακατιανός, αμεληταία ποσότης. Ως τα γεράματά της το φυσούσε η Λίδα και δεν κρύωνε που είχε φανεί τη μέρα εκείνη τόσο γενναιόδορη. «Πού να σε πιάσει το μάτι μου, ρε καρότε», με πείραζε δίθεν αθώα, είχαμε πια υποτίθεται συμβλιωθεί. «Σε πέρασα για πρίγκιπα μεταμορφωμένο ανεπιστρεπτή σε βατράχη. Και εσύ μου βγήκες φίδι κολοβό». Ο Τυνδάρεος διέταξε να τραβήξουν την κουρτίνα.
Ο κάμπος κράτησε την ανάσα του. Ήταν σαν να βρισκόμασταν εγγενετής κλεισμένοι σε ένα κατασκότεινο δωμάτιο και ξαφνικά να μπήκε μία ακτίδα φωτός. Ήταν η ωραιότερη γυναίκα που μπορεί να υπάρξει. Να σας την περιγράψω, έχει νόημα. Ήταν ένα κορίτσι 17 χρονών, η Ελένη. Σηκώθηκε από τον άκλυντρό της, μας κοίταξε, καθένας νόμισε ότι το βλέμμα της διασταυρώθηκε με το δικό του. Μας χαμογέλασε με παρθενική συστολή. Φορούσε κατάλευκο χιτώνα, εντελώς απέριτο, που έπιανε με μια χρυσή πόρπη στον αριστερό ώμο. Φορούσε στο σγουρό ξανθό κεφάλι της μια τιάρα, αστραφτερά πετράδια μπλεγμένα με αγριολούλουδα, και στο λαιμό τη βρεφική της μάσκα. Έριξε μια ματιά στη Λίδα, χάιδεψε τρυφερά το μάγουλο της κλητεμνίστρας. Κατέβηκε αργά τα τρία σκαλιά της εξέδρας. Ο Τυνδάρος υποκλήθηκε ελαφρά μπροστά της και της παρέδωσε το σκύπτρο της Σπάρτης. Κάθε μου κίνηση, κάθε έκφραση στο πρόσωπό μου ήταν προσχεδιασμένη και προβαρισμένη. «Δεν θα άφηνε ο πατερούλης τίποτα στην τύχη», μου είπε η Ελένη καιρό αργότερα. «Και ποιον από τους μνηστήρες είχε διαλέξει να διαλέξεις?» «Δεν θα στο φανερώσω αυτό ποτέ». Ξεκίνησε από το δεξί άκρο της παράταξής μας. Κοντοστεκότανε μπροστά στο κάθε πρίγκιπα και κάτι του ψιθύριζε, κάτι που οι άλλοι δεν μπορούσαν να ακούσουν. Μονάχα τον Θησέα προσπέρασε περιφρονητικά. «Να δεις που σε κανέναν μας δεν θα δοθεί», έκανα τότε μια τρελή σκέψη. «Αφού κανείς δεν την αξίζει. Θα επιστρέψει ανέγγιχτη στην παρθενική της κάμαρα και θα κλειστεί εκεί για πάντα, σαν το μαργαριτάρι μες στο στρίδι». Με το που τον απέρριψε, ο Διομήδης έγινε τόσο έξαλλος που βρόντιξε τα όπλα του και έφυγε ευρίζοντας από τη γραμμή. Η Ελένη είχε φτάσει πια σχεδόν στη μέση, σήκωσε επιδέξια το χιτώνα και τον έδωσε κόμπο ανάμεσα στα πόδια της για να μπορεί με άνεση να τρέχει και να υπέβει, όπως τα καταλάβαινα λίγο αργότερα. Ξάφνου, τα πάντα επιταχύνθηκαν. Ούτε που κοίταξε τους μνηστήρες που απέμεναν. Με μια, με δυο δρασκελιές, βρέθηκε μπρος μου. «Πάμε», μου φώναξε κάπως βραχνά. Πάγωσα εγώ. Ο νους μου πώς να το χωρέσει. «Βιάσου!» Πέταξε περιφρονητικά το σκύπτρο της Σπάρτης στο χώμα. «Λάθος, σήκωσέ το. Βάλ' το μες στο δυσάκι σου. Είναι πολύτιμο, θα μας χρειαστεί». Σαν να είχε πιάσει τρομερή φωτιά και εκείνη να ξέρει τη μοναδική οδό διαφυγής, την ακολούθησα ασθμένοντας. Πίσω από την εξέδρα της βασιλικής οικογένειας έβοσκαν κάτι άλογα. Σάλταρε στο πιο μεγαλόσωμο. «Καλπάζεις γρήγορα?» με ρώτησε. «Δεν θα του περάσουμε χαλινάρι?» «Δεν χρειάζεται. Ανέβα καλύτερα εσύ πίσω μου». Του τράβηξε τη χέτη, το ζώο χλιμύντρισε και χύθηκε κατά πάνω στο πλήθος. Οι πρίγκιπες, οι ακόλουθοι, οι νοικοκύριδες και οι δούλοι μας κοιτούσαν άναυδοι και παραμέριζαν αισθηκτοδός για να μην τους πατήσουμε. Η Ελένη γελούσε 38. Εγώ την έσφυγα από τη δακλυδένια μέση. Ο κόσμος είχε αλλάξει σχήμα. Είχε ξεχυλήσει χρώματα. Μια σταγόνα υδρότας κύλησε στο πλάι του λαιμού της. Έσκυψα και την ήπια λέμαργα. Χωθήκαμε. Χαθήκαμε μέσα στο δάσος. Πίσω μας πανικός. Οργισμένες φωνές. Διαταγές καταδίωξης. Την έκλεψε. Τη μάγεψε ο αλήτης. Μας ρεζίλεψε η πουτίνα. Ο πρώτος πάρης της Ελένης ήμουν εγώ. Ο Τυνδάρεος διέταξε να τραβήξουν την κουρτίνα. Ο κάμπος κράτησε την ανάσα του. Ήταν σαν να βρισκόμασταν εγγενετής κλεισμένοι σε ένα κατασκότεινο δωμάτιο και ξαφνικά να μπήκε μία ακτίδα φωτός. Ήταν η ωραιότερη γυναίκα που μπορεί να υπάρξει. Να σας την περιγράψω, έχει νόημα. Ήταν ένα κορίτσι 17 χρονών, η Ελένη. Σηκώθηκε από τον άκλυντρό της, μας κοίταξε, καθένας νόμισε ότι το βλέμμα της διασταυρώθηκε με το δικό του. Μας χαμογέλασε με παρθενική συστολή. Φορούσε κατάλευκο χιτώνα, εντελώς απέριτο, που έπιανε με μια χρυσή πόρπη στον αριστερό ώμο. Φορούσε στο σγουρό ξανθό κεφάλι της μια τιάρα, αστραφτερά πετράδια μπλεγμένα με αγριολούλουδα, και στο λαιμό τη βρεφική της μάσκα. Έριξε μια ματιά στη Λίδα, χάιδεψε τρυφερά το μάγουλο της κλητεμνίστρας. Κατέβηκε αργά τα τρία σκαλιά της εξέδρας. Ο Τυνδάρος υποκλήθηκε ελαφρά μπροστά της και της παρέδωσε το σκύπτρο της Σπάρτης. Κάθε μου κίνηση, κάθε έκφραση στο πρόσωπό μου ήταν προσχεδιασμένη και προβαρισμένη. «Δεν θα άφηνε ο πατερούλης τίποτα στην τύχη», μου είπε η Ελένη καιρό αργότερα.
Και ποιον από τους μνηστήρες είχε διαλέξει να διαλέξεις? Δεν θα στο φανερώσω αυτό ποτέ. Ξεκίνησε από το δεξί άκρο της παράταξής μας. Κοντοστεκότανε μπροστά στο κάθε πρίγκιπα και κάτι του ψιθύριζε, κάτι που οι άλλοι δεν μπορούσαν να ακούσουν. Μονάχα τον Θησέα προσπέρασε περιφρονητικά. Να δεις που σε κανέναν μας δεν θα δοθεί, έκανα τότε μια τρελή σκέψη. Αφού κανείς δεν την αξίζει. Θα επιστρέψει ανέγκυχτη στην παρθενική της κάμαρα και θα κλειστεί εκεί για πάντα, σαν το μαργαριτάρι μες στο στρίδι. Με το που τον απέρριψε, ο Διομήδης έγινε τόσο έξαλλος που βρόντιξε τα όπλα του και έφυγε ευρίζοντας από τη γραμμή. Η Ελένη είχε φτάσει πια σχεδόν στη μέση, σήκωσε επιδέξια το χιτώνα και τον έδωσε κόμπο ανάμεσα στα πόδια της για να μπορεί με άνεση να τρέχει και να υπέβει, όπως τα καταλάβαινα λίγο αργότερα. Ξάφνου, τα πάντα επιταχύνθηκαν. Ούτε που κοίταξε τους μνηστήρες που απέμεναν. Με μια, με δυο δρασκελιές βρέθηκε μπρος μου. «Πάμε», μου φώναξε κάπως βραχνά. Πάγωσα εγώ. Ο νους μου πώς να το χωρέσει. «Βιάσου!» Πέταξε περιφρονητικά το σκύπτρο της Σπάρτης στο χώμα. «Λάθος, σήκωσέ το. Βάλ το μες στο δισάκι σου. Είναι πολύτιμο, θα μας χρειαστεί». Σαν να είχε πιάσει τρομερή φωτιά και εκείνη να ξέρει τη μοναδική οδό διαφυγής, την ακολούθησα ασθμένοντας. Πίσω από την εξέδρα της βασιλικής οικογένειας έβοσκαν κάτι άλογα. Σάλταρε στο πιο μεγαλόσωμο. «Καλπάζεις γρήγορα», με ρώτησε. «Δεν θα του περάσουμε χαλινάρι?» «Δεν χρειάζεται. Ανέβα καλύτερα εσύ πίσω μου». Του τράβηξε τη χέτη, το ζώο χλιμύντρισε και χύθηκε κατά πάνω στο πλήθος. Οι πρίγκιπες, οι ακόλουθοι, οι νοικοκύριδες και οι δούλοι μας κοιτούσαν άναυδοι και παραμέριζαν αισθηκτοδός για να μην τους πατήσουμε. Η Ελένη γελούσε 38, εγώ την έσφυγγα από τη δακλυδένια μέση. Ο κόσμος είχε αλλάξει σχήμα, είχε ξεχυλήσει χρώματα. Μια σταγόνα υδρότας κύλησε στο πλάι του λαιμού της, έσκυψα και την ήπια λέμαργα. Χωθήκαμε, χαθήκαμε μέσα στο δάσος. Πίσω μας πανικός, οργισμένες φωνές, διαταγές καταδίωξης. Την έκλεψε, τη μάγεψε ο αλήτης. Μας ρεζίλεψε επίπτυνα. Ο πρώτος πάρης της Ελένης ήμουν εγώ.